Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Τα εμπόδια αρχίζουν και τελειώνουν. Είστε από τα τυχερά ζώδια, μιας και η σημερινή ημέρα ευνοεί όλους τους τομείς. Ξεκινήστε την ημέρα με τα επαγγελματικά παύλα οικονομικά και κλείστε την ημέρα αυτή παρέα μαζί με φίλους και τον ερωτικό σύντροφο που είναι τα πραγματικά σας στηρίγματα. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για εσάς, για χαλάρωση και λίγο να ξεφαντώσετε και περνάμε στον Ταύρο. Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε λίγο με τον ψυχικό σας κόσμο? Τώρα εγώ ρωτάω, αλλά ποιος με ακούει? Η μέρα του ευνοεί να δώσετε βαρύτητα στα προσωπικά σας θέλω και να ξεπεράσετε εμπόδια, να βρείτε λύσεις στα ερωτικά σας. Γιατί βάλτε θεμέλια στα ερωτικά σας, μιας και τα επαγγελματικά είναι στο ζενίθ. Και περνάμε στο δίδυμο. Τι να πω για σας τώρα? Είστε οι καλύτεροι γύρω από τα οικονομικά, ερωτικά και επαγγελματικά. Σχεδιάστε ένα καλό τριήμερο για να πετύχετε τους στόχους σας έτσι όπως ακριβώς το θέλετε εσείς. Η δύναμή σας είναι στα ύψη, αλλά και η αγάπη που θα εισπράξετε θα είναι μεγάλη και θα σας φορτίσει με αισιοδοξία. Δώστε προτεραιότητα σε φιλικά πρόσωπα. Και περνάμε στον καρκίνο. Η μέρα είναι κατάλληλη για να διεκπαιρεώσετε δύσκολες επαγγελματικές καταστάσεις. Δώστε προτεραιότητα στα ερωτικά σας, μιας και η μέρα το ευνοεί. Ήρθε η στιγμή των αποφάσεων και πιστέψτε με, θα είστε σε καλύτερη φάση από εδώ και μπρος. Τα οικογενειακά θα σας προβληματίσουν λίγο, αλλά θα πάρουν και τη λύση τους από το μεσημέρι και μετά. Και περνάμε στο λιοντάρι. Ένα σχέδιό σας παίρνει σάρκα και οστά τη σημερινή ημέρα και θα μπορέσετε να βρείτε τις λύσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό όμως. Δώστε προτεραιότητα στα θέλω σας, γεμίστε με αισιοδοξία σήμερα για να βρείτε και την ισορροπία που τόσο πολύ σας λείπει. Ευνοούνται οικονομικά ανοίγματα, αλλά με προσοχή όμως, προσοχή και στις υπερβολές σας, αλλά και στις πατάλες. Και πάμε στον Παρθένο. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται σήμερα σε θέματα οικονομικού τύπου και πρέπει από εδώ και μπρος να πάρετε λίγο στα σοβαρά νέα επαγγελματικά ανοίγματα. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την ύλη και από το απόγευμα και μετά δώστε βαρύτητα σε ερωτικά παύλα φιλικά θέματα. Τα καλύτερα θα έρθουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί μου πρέπει να δώσετε νέα πνοή στα ερωτικά σας θέματα, είτε αυτό λέγεται ένας νέος δεσμός, είτε έχει επιστρέψει ένας παλιότερος. Η μέρα ευνοεί τα ερωτικά, κάντε λίγο στην άκρη τα επαγγελματικά, εξάλλου τα περισσότερα τα έχετε ρυθμισμένα. Ένα οικογενειακό θέμα θα πάρει και τη λύση του και εσείς δίνετε νέα πνοή σε θέματα οικονομικά, τα οποία σας έχουν μπερδέψει λίγο τον τελευταίο καιρό. Και πάμε στο Σκορπιό. Σκορπί μου, ήρθε η στιγμή της ανταμοιβής σας, μιας και οι πλανήτες είναι με το μέρος σας. Διορθώσατε πολλά λάθη του παρελθόντος, τόσο δικά σας όσο και του περιγύρου σας. Με νέα δύναμη θα ξεκινήσετε ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο, χαλαρώνοντας με φίλους και τον ερωτικό σύντροφο. Προσοχή στις μετακινήσεις σας αλλά και στο γαστρικό σας σύστημα. Και πάμε στον τοξότη. Δύναμη αλλά και τόλμη είναι τα χαρακτηριστικά σας για τη σημερινή ημέρα. Πρέπει να χαλαρώνετε που και που, διότι τα καλύτερα έχουν έρθει και πρέπει να τα χαρείτε. Αυτό συνεπάγεται σε επαγγελματικά αλλά και ερωτικά ζητήματα. Τα πράγματα έχουν στρώσει και εσείς πρέπει να δώσετε βαρύτητα στο ψυχικό σας κόσμο. Οι λύσεις εξάλλου βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εγρήγορση και δύναμη είναι τα χαρακτηριστικά της ημέρας και φυσικά πάντα γύρω από τα επαγγελματικά σας. Είναι καλό να σκεφτείτε λίγο θέματα προσωπικά και κυρίως φιλικά, τα οποία ίσως σας προβληματίσουν το τριήμερο αυτό. Για άλλη μια φορά κάνετε τους ψυχολόγους για να βρείτε τις λύσεις παντός τύπου. Και πάμε στον υδροχό. Σημασία έχει για εσάς σήμερα το να κατορθώσετε ένα νέο σχέδιο επαγγελματικού τύπου και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα νέα επαγγελματικά σας σχέδια. Μην αποκαλείτε τα σχέδιά σας ακόμα, κρατηθείτε για τις επόμενες μέρες. Μικροπαρεξηγήσεις αλλά και εντάσεις έχουν την τιμητική τους και εσείς κρατηθείτε μακριά από αυτές. Και πάμε στα ψαράκια. Ψυχολογικό κομφούζιο η σημερινή ημέρα και εσείς πρέπει να δώσετε βαρύτητα σε θέματα οικονομίας και ύλης. Μην ταράσετε τον ψυχικό σας κόσμο, αφαιθείτε στην αγκαλιά των αγαπημένων σας προσώπων. Διασκεδάστε λίγο το τριήμερο και οι λύσεις θα έρθουν μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Προσοχή σε θέματα κληρονομικά αλλά και οικογενειακά. Καλό Σαββατοκύριακο! Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.